κάνω έκκληση σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν, σε όλους τους φίλους επιχειρηματίες του νησιού μας, να μας βοηθήσουν. Να βοηθήσουν αυτό το παλικάρι να γυρίσει πίσω νικητής. Κάντε ό,τι μπορείτε. Βοηθήστε μας όσο μπορείτε. Είμαστε μια φτωχή οικογένεια, να το πω έτσι. Πουλήσαμε τα πάντα για αυτό το παιδί και προσπαθούμε να το επεξέλθουμε. Αυτός είναι ο πατέρας του 23χρονου Αντώνη Γουλιδάκη. Ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια δίνει τη δική του αδιάκοπη μάχη για να καταφέρει να γιατρέψει την καρδιά του γιού του, που έχει προσβληθεί από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Πρόκειται για στένωση του ισθμού αορτής με πρωτοπαθές μυοκάρδιο και εντοπίζεται μόλις μία φορά στα 7 με 8 εκατομμύρια περιστατικά. Έχει κάνει, όπως προανέφερα, 4 επεμβάσεις και η πιο δύσκολη από αυτές ήταν το 14, όπου δυστυχώς η Γερμανία στο Βερολίνο, που είχε κάνει το 14 και το 18, μας είχαν δώσει μόνο 1% ζωής, αλλά ήθελε ο Θεός να ζήσει. Μια καινοτόμος θεραπεία 8 με 10 ημερών έχει ανακαλυφθεί το τελευταίο διάστημα από νοσοκομεία της Νέας Υόρκης και υπόσχεται επιτυχία κατά 99%. Ο Αντώνης δεν θα μπορούσε να τα παρατήσει φυσικά τώρα που οι πιθανότητες να γίνει καλά είναι πολλές. Το κόστος των 45 με 60 χιλιάδων δολαρίων που απαιτεί ωστόσο η συγκεκριμένη θεραπεία αποτελεί ποσό στο οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η οικογένεια του Αντώνη. Αυτό το ποσό που σας ανέφερα προηγουμένως είναι χωρίς εισιτήρια και χωρίς διαμονή. Δεν σας λέω διατροφή, ούτε μετακινήσεις, γιατί κυρίως τη διατροφή την έχουμε ξεχάσει προβολού. Και δεν τρέπομαι να το πω, δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Αν υπάρχει κάποιο πρακτορείο που μπορεί να μας βοηθήσει στο θέμα των εισιτηρίων, το κινητό μου 6958-576-674 μπορούν να με καλέσουν. Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής, ότι αν κάποιος φίλος ή φίλη που μας ακούει έχει κάποιους γνωστούς στη Νέα Υόρκη που μπορούν έστω για μία ημέρα που λέει ο λόγος να μας φιλοξενήσουν, θα είναι κέρδος για εμάς. Έκκληση στην κοινωνία κάνει για ακόμα μία φορά ο Γιάννης Γουλιδάκης, προκειμένου ο γιος του να βγει νικητής στον αγώνα για μία κανονική ζωή.